Πριν ακόμη Μάριο Καρογιάν και άλλα πρώην δικοϊκά στελέχη τελέσουν τα αποκαλυπτήρια της Δημοκρατικής Παράταξης, το δίκο περνά στην αντεπίθεση. Λαύρος κατά του μέλους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Αθηνάς Κυριακίδου, το δίκο καρφώνει την πρώην βουλευτή του για κομματική δράση. Καταγγείλαμε κάτι πρωτοφανές. Για πρώτη φορά μέλος της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενεργεί κομματικά. Θέτησε αμφιβολία το κριτήριο της αξιοκρατίας που πρέπει να έχει ένα σημαντικό θεσμό που αφορά τις προαγωγές, τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας που κοινοποιείται και προς τους Χαμπιαούρη Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, το Δημοκρατικό Κόμμα καταγγέλει πως η Αθηνά Κυριακίδου κατέθεσε εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης στεφάνι σε Εθνικό Μνημόσυνο την περασμένη Κυριακή. Γι' αυτό το έκαναμε μετά από καταγγελίες εκπαιδευτικών. Είναι κάτι που πρώτη φορά διαπιστώνεται. Και γι' αυτό εμείς νιώσαμε την ανάγκη να το καταγγείλουμε, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τους εκπαιδευτικούς. Από την εκπομπή Αλφα-Ενημέρωση, ο Νικόλας Παπαδόπουλος εμφανίστηκε απόλυτα ήσυχος από την ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος και εμφανίστηκε έτοιμος, αν χρειαστεί, να συναντήσει τον Μάριο Καρογιάν. Δεν μας ανησυχεί και δεν πιστεύουμε ότι αυτόν το συγκεκριμένο κόμμα θα στοιχίζει οτιδήποτε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης πραγματοποιείται την ερχόμενη Κυριακή.